Φίλοι τηλεθεατές, Χριστός Ανέστη. Για σήμερα στο πρώτο μέρος έχουμε αποτελέσματα βαθμολογίες της Β' Εθνικής, γιατί έμειναν 4 αγωνιστικές ακόμη, εμείς θα παίξουμε 3. Και της Β' κατηγορίας, γιατί ακόμη δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Να δούμε τις βαθμολογίες και τα αποτελέσματα και μετά να περάσουμε στα κυρίως θέματά μας, που είναι πρώτα ο Πανσεραϊκός, μετά η Αμμουδιά, μετά θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Οριστιάδος, τον Μαργαρητή τον Παναγιώτη, γιατί και η Οριστιάδα μπαίνει πλέον σε επίπεδο Γ' Εθνικής Ταμπαράς. Και φυσικά θα βγει ο κύριος Πατσίδης από την Καβάλα να μας πει κάποια νέα που έχουμε από την περιοχή. Αργότερα σιγά σιγά θα αρχίσουμε να επικοινωνούμε και με Κομωτινή και με την Δράμα. Ξεκινάμε με αποτελέσματα βαθμολογίες. Πανσεραϊκός Διαγόρας Ρόδου 3-1. Βέρεια Λάρισα 1-3. Ηρακλής Λάρισας 4-1. Μακεδονικός Απόλλων Πόντου 1-2. Παναθηναϊκός Β' Αναγέννηση Καρδίτσας 2-2. Θεσπρωτός Νίκη Βόλου 0-1, Αλμοπός Αριδέας ΠΑΟΚ Β 0-0, Ρεπό Απόλλων Λάρισας, ο οποίος έτσι κι αλλιώς έχει αποβληθεί. Πάμε να δούμε σε προσφορά του Παρίσικου τη βαθμολογία. 60 βαθμούς εμείς, 51 η Λάρισα, που αν κάνει το ρεπό της, δηλαδή έχουμε ξεφύγει 9 και 3, 12 βαθμούς από τη Λάρισα. ΠΑΟΚ Β 45, 43 η Καρδίτσα και οι υπόλοιπες ομάδες. Τώρα εδώ τι γίνεται. Απόλλων Λάρισας, Θεσπρωτός και Ηρακλής Λάρισας δεν πιστεύω ότι έχουν ελπίδες, αν και ποτέ μιλές ποτέ. Βέρεια Μακεδονικός Διαγόρας Ρόδο, ακόμη και ο Απόλλων Πόντου δεν έχει σωθεί, και ο Απόλλων Πόντου ξέφυγε γιατί επικίνδυνη ομάδα είναι. Είναι ομάδες οι οποίες μέχρι τέλους θα παλέψουν. Και το λέω αυτό για το Διαγόρα Ρόδο, γιατί μετά θέλω να κάνω και μια ανάλυση για τις συζητήσεις που έχω ακούσει αριστερά και δεξιά. Πάμε να δούμε και τη Β' κατηγορία Σερών. Πάω Ξερών Λευκώνας 2-1. Τι έγινε, ρε Τράμπα? Άγκιστρο Άνω Πορώια Β 2-2, Ηρακλή Σερών Καπνόφυτο 3-0, κάτω Πορώ Μητρούση σε Σέρες 1800 0-3, στον Ηρακλή και τα 3 γκολ τα βάλει Τσάπος. Λοιπόν, Κερκίνη Πλατανάκια 2-1 και Σιδερόκαστρο Β Νέο Πετρίτσι 2-1. Τι έγινε εδώ, τι ήττα έχουμε? Σε προσφορά του Παρίσικου να δούμε και τη βαθμολογία. Ηρακλής 62, 59 Πετρίτσι και οι δύο ομάδες βγαίνουν στην τρίτη θέση το ποντισμένο, μαζί με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει κάνει ένα μεγάλο ντεμαράζ. Λοιπόν, στον Πόντο. Πάμε να δούμε και τον δεύτερο όμιλο. Νέο Σούλη, Νέο Σκοπός 5-0. Παπάς Παλαιοκόμη 3-1. Ρε τον Μπρούσαλη, βρε τον Ψινάκη. Βαλτοτόπι Ελαιώνας 1-0. Νιγρίτα Β' Μεσολακιά 2-5. Νέα Μπάφρα Πος 2000 1-3. Ψυχικό Επτάμιλι 3-0. Ρεπό Ιωνικό Σερών, σε προσφορά του Παρίσικου η βαθμολογία. Χαμός. 56 η ομάδα του Παπά βγαίνει. 53 η Μεσολακιά. Και το μεγάλο φαβορί με Παλαιοκόμη μένει με 51 πόντους. Δεν ξέρω ποιος έχει κάνει ρεπό, τι ακριβώς έμεινε ακόμη. Όλα αυτά σε άλλες εκπομπές. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά ήταν τα αποτελέσματα. Και θα μπω τώρα στο κεφάλαιο Πανσεραϊκός. Απλώς, γιατί περιμένω τώρα κάποιες φάσεις, έχουμε και τη συνέντευξη του κυρίου Δερμιτζάκη. Απλώς να πω κάτι, σας είπα, κινδυνεύει η ομάδα του Διαγόρα Ρόδου. Τις τελευταίες μέρες υπήρχε μια παραφιλολογία. Ότι ξέρεις, επειδή ο Διγκόζης ήταν σε εμάς και επειδή έχουμε φιλικές σχέσεις, δώσαμε τον Διγκόζη στον Διαγόρα Ρόδου. Έχουμε δώσει και του Γιαναράκη, ο οποίος δεν έπαιζε σήμερα και ήταν νικό, και όλα τα σχετικά, θα τους δώσουμε βαθμό. Το παραμύθι τι είναι εύκολο να περάσει αριστερά και δεξιά. Μιλώντας με τον ισχυρό της ΠΑΕ, μου λέει οι εποχές του 19, του 15, του 18, του 20 τελείωσαν. Γιατί κάποτε είχαμε γίνει το πρώτο όνομα σε όλα τα μάτς. Λοιπόν, αυτές οι εποχές τελείωσαν. Όταν θες να στήσεις μια ομάδα που να μπορεί να σταθεί για τα επόμενα χρόνια, τη στήνεις πάνω σε γερές και στερεές βάσεις. Και δεν αφήνεις καμιά υποψία να πέσει πάνω σου. Θα με πεις τώρα, εντάξει, αυτά που ακούγονται αριστερά και δεξιά με τους προβλήματα, αυτά είναι θεματάκια τα οποία θα συζητήσουμε αργότερα. Εγώ απλώς τώρα θυμήθηκα αυτό με το Διαγόρα Ρόδου που κινδυνεύει. Υπήρχε η παραφιλολογία. Εμείς σε τέτοιες ιστορίες δεν θέλουμε να αναμειχθούμε. Από τη στιγμή που θες να κάνεις μια ομάδα με μέλλον, τέτοια πράγματα ούτε πρέπει να περνάνε από το μυαλό σου. Λοιπόν, το κλείσαμε το κεφάλαιο αυτό εδώ και μπαίνουμε στο κεφάλαιο Πανσεραϊκός. Να ακούσω, θέλω πρώτα τις δηλώσεις του κυρίου Δερμιτζάκη και μετά σιγά σιγά να περάσουμε στα θέματα ανάλυσης και όλα τα σχετικά.
Μετά και την μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος, μετά το παιχνίδι με την Καρδίτσα, συμφωνήσαμε όλος ο οργανισμός, συμφωνήσαμε τα αποδυτήρια, μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος να δείξουμε την ανάλογη σοβαρότητα, έτσι όπως αρμόζει στο όνομα της ομάδας μας, έτσι όπως αρμόζει στις προσωπικότητές μας και έτσι όπως αρμόζει φυσικά στον κόσμο ο οποίος έρχεται και μας παρακολουθεί. Ήτανε το πρώτο παιχνίδι που ουσιαστικά ήμασταν ομάδα η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα και ήμασταν πρωταθλητές. Άρα καταλαβαίνετε ότι από εδώ και πέρα είναι παιχνίδια τα οποία πρέπει να δείξουμε πολύ περισσότερα πράγματα για τα ονόματά μας, για το όνομα της ομάδας μας και φυσικά για τη δίκαιη κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ξέραμε ότι αντιμετωπίζουμε μια ομάδα η οποία είναι στη ζώνη του υπερβασμού, αλλά παράλληλα είναι μια ομάδα πάρα πολύ καλή, την οποία εγώ προσωπικά την ξέρω, την παρακολουθήσαμε. Ήρθε στις ΣΕΡΕΣ γιατί σίγουρα ζητούσε και προσπάθησε να πάρει κάτι, ήταν δεδομένο αυτό. Και είναι μια ομάδα η οποία εγώ προσωπικά δεν έχω μέσα στην καρδιά μου, γιατί είχα την τιμή να περάσω σαν προπονητής 2,5 χρόνια, 2,5 πολύ ωραία χρόνια. Θα έλεγα σαν παιχνίδι, ήταν ένα παιχνίδι για μας. Προσπαθήσαμε τόσο όσο χρειαζόταν. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά, ευχηθήσαμε να προηγηθούμε. Θα έλεγα μετά το 25 ο αντίπαλος πήρε την κατοχή. Είχε 2-3 καλές στιγμές για να ισοφαρίσει. Αναλύσαμε στο ημίχρονο τα προβλήματα τα οποία είχαμε στο παιχνίδι. Και θα έλεγα ότι έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο με μια ορμή και σίγουρα βοήθησαν και οι αλλαγές για να μπορέσουμε μέχρι το 75 να κλειδώσουμε το μάτς και να διαχειριστούμε όπως μπορούσαμε το παιχνίδι μέχρι το τέλος. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί πραγματικά το υλικό της ομάδας μας είναι τέτοιο, όπως έχω πει πολλές φορές, σωστοί δέκτες, παιδιά επαγγελματίες, παιδιά που θέλουν και διψάνουν για διάκριση και σίγουρα μέσα από αυτή τη διαδικασία παίρνουμε το μέγιστο, γιατί έχουμε, εκτός την κατάκτηση, έχουμε πετύχει πολλά και σημαντικά πράγματα, ό,τι έχει να κάνει με στατιστικά στοιχεία. Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο, ο οποίος πραγματικά για άλλο ένα παιχνίδι, μια δύσκολη μέρα, ήταν στο γήπεδο και έπαιξε το 12ο παίκτη. Και στο Διαγόρα, καλή συνέχεια, που εγώ προσωπικά είμαι σίγουρος ότι θα πετύχει το στόχο της παραμονής, γιατί είναι καλή ομάδα, έχει καλό υλικό, έχει καλό προπονητή. Γενικά έχει όλα τα φώτα για να μπορέσει να το πετύχει και εγώ προσωπικά το εύχομαι. Αυτά τι θα είναι κριτήριο για τους παίκτες για να ρίξουν κάτι την επόμενη χρονιά? Σίγουρα είναι κριτήριο. Εγώ έχω μια ολοκληρωμένη εικόνα για όλη την ομάδα, σχεδόν όλη την ομάδα, γιατί ίσως για κάποια παιδιά τα οποία ήταν τραυματίες, είδαμε σήμερα ότι βγήκε και πήρε μετά από πάρα πολλούς μήνες ο Νάτσο. Ο Νάτσος πήρε χρόνο συμμετοχής. Αλλά ξέρετε, πάντα το τέλος μένει. Και καλό είναι το τέλος να είναι τέτοιο, ώστε πραγματικά να δείξουν τα παιδιά ότι είναι ποδοσφαιριστές, είναι προσωπικότητες οι οποίες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν το κάτι παραπάνω σε μεγαλύτερη κατηγορία. Αλλά το κυριότερο που σας είπα είναι, είμαστε ομάδα η οποία θέλουμε να ολοκληρώσουμε το πρωτάθλημα όσο γίνεται καλύτερα για να δικαιολογήσουμε το όνομα της ομάδας μας και φυσικά της προσωπικότητας μας. Και ένα κάλεσμα στον κόσμο για τη Φιέστα Νόου 31 Μαΐου, που είναι τα γενέθλια του Πανσεραϊκού. Εγώ καλώ τον κόσμο στο επόμενο παιχνίδι που είναι με τον Ηρακλή Λάρισας. Ακόμα ένα παιχνίδι με μια ομάδα η οποία διεκδικεί, να πάμε να μπορέσουμε να πάρουμε την νίκη και φυσικά στο επόμενο παιχνίδι που θα είναι το τελευταίο παιχνίδι στην έδρα μας, φυσικά φέρουμε τον κόσμο, γιατί ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος δίνει δύναμη σε όλους μας και φυσικά δίνει δύναμη στη διοίκηση, μια διοίκηση η οποία προσπαθεί για το καλύτερο για αυτή την ομάδα. Μια ομάδα η οποία έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι η κορυφή της πυραμίδας στον ομό μας, στην πόλη μας και είναι το καμάρι του αθλητισμού.
Λοιπόν, είπε τις απόψεις του κ. Δερμιτζάκης. Σε πολλά πράγματα συμφωνούμε. Εγώ θα ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σήμερα. Ας δούμε όμως και να ευχαριστήσω την ΠΑΕ Πανσεραϊκός και τον κύριο Αδαλή, γιατί μας έστειλε μια εικόνα τώρα, τα γκολ και κάτι από την είσοδο των παικτών, και μετά να περάσουμε στην ανάλυση του παιχνιδιού. Να δούμε.
Λοιπόν, θα πω τώρα ορισμένα πράγματα και όποιος παρεχηγηθεί, παιδιά, ας πάρει στον αέρα τηλέφωνο να με πει γιατί τα λες αυτά εδώ. Είναι δυνατόν να είμαστε πρώτοι με 15 πόντους διαφορά, 4 ώρες τη Δευτέρα που μιλάς και το γήπεδο να έχει 500 άτομα. Άντε ρε, μιλάω. Είναι σωστό. Ο κόσμος των Σερών και ο κόσμος των Σερών. Άντε να τα δω. Πούντος. Πήγαμε και είδαμε τον τελικό στο Παραλίμνιο και είχε τριπλάσιο κόσμο. Πρέπει να αλλάξουμε συμπεριφορά. Δεν ξέρω ποιος φταίει. Μπορεί να φταίμε και εμείς. Αλλά πού είναι ο κόσμος? Όλοι έχουν κάνει, μιλάμε πάντα για το πεντάπτυχο. Διοίκηση, προπονητής, παίκτες, μέσα μαζικής ενημέρωσης, κόσμος. Πού είναι? Δευτέρα δουλεύουμε, κάνουμε, ράνουμε. Οι ίδιοι και οι ίδιοι, 300-400. Και ορισμένοι έρχονται για να κάνουν λιζάντα στην κερκίδα. Εκεί να εμφανιστούν και θέλουν και πρώτη θέση να πιάσουν. Τώρα μην το παραχέσουμε να πούμε. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτή η ομάδα είναι πρώτη με 15 πόντους. Και δεν στείνεται. Ο κόσμος πού είναι? Άι τώρα, είπαμε εντάξει. Και περιμένω τις απόψεις σας. Και στο δρόμο να μην τα πείτε. Δεν έχω πρόβλημα, εγώ τα μεταφέρω. Λοιπόν, πρώτον, είδαμε τα δύο τα γκολ τα πρώτα και τα τρία τα γκολ, αλλά τα δύο πρώτα. Κάποτε σας έλεγα το ρόλο που παίζει ο Κατσαντώνης. Ότι στο 4-4-2 του Μηδερμιντζάκη, το θέμα δεν είναι οι κινήσεις που γίνονται, το θέμα είναι ποιος χώνεται στο χώρο. Γιατί παλιά λέγαμε και με τον Ελευθερόπουλο, εκεί μπροστά έτσι όπως παίζουμε δεν υπάρχει κενό. Η κίνηση που γίνεται στη φάση του γκολ είναι φανταστική. Προλαβαίνει τον τερματοφύλακα, είναι η ταχύτητα, τον κενό χώρο που δημιούργησε ο Μπαρίβης, όλα τα σχετικά. Απ' την άλλη πλευρά, πάμε στο δεύτερο γκολ του πιτσιρικά του Σοφιανού. Όταν λέμε ότι μένει τελική εικόνα, μένει, η τελευταία εικόνα μένει, ο πιτσιρικάς δείχνει ότι είναι έτοιμος. Νεαρός ο Κατσαντώνης, πιο νεαρός ο Σοφιανός. Η ομάδα έχει και βάθος. Γιατί το λέω αυτό εδώ? Γιατί πλέον έχουμε μπει στην τελική ευθεία και ο καθής κρίνεται. Να τα πάρω από την αρχή. Σε αγωνιστικό επίπεδο. Η τελευταία εικόνα, όπως λένε όλοι, μένει. Όντως, μένει. Δεν μπορούμε σε κάποια άτομα τα οποία τράβηξαν κουπί σε δύσκολες εποχές να τα πετάξουμε έξω. Ποιο είναι το θέμα μας τώρα? Να το πάρω λιανά και απλά. Είμαστε γύρω στα 33 άτομα. Και οι 33 βοήθησαν να υπάρχει ένα θετικό κλίμα και όλοι λογίζονται ως πρωταθλητές. Κάποιοι θα φύγουν. Κάποιοι θα μείνουν. Δυστυχώς αυτή είναι η ποδοσφαιρική αλήθεια. Το θέμα ποιο είναι? Ότι πρέπει ο καθένας από εμάς που έχει αγωνιστεί για την ομάδα, να καταλάβει ποιο είναι το σωστό. Πολλές φορές στο παρελθόν έχω δει πράγματα, κάποιοι θέλουν να είναι στην ομάδα για να είναι. Και προσπαθούν με διαφόρους τρόπους να παραμείνουν στην ομάδα. Επειδή στην Α Εθνική θα παίζουμε το ρόλο του Κασκαντέρ, ώσπου να σταθεροποιηθούμε και μετά μπορούμε να παίξουμε και ένα ρόλο, να πάμε για πρώτη επαρχιακή ομάδα όπως είχαν στις εποχές μας και όλα τα σχετικά, το κτίσιμο της ομάδος είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όλοι πλέον ρωτάτε ποια είναι η επόμενη μέρα. Και προσπαθώ, μιλώντας με τους κατάλληλους ανθρώπους, να βγάλω κάποια συμπεράσματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας προπονητής, ο οποίος έχει ξεκάθαρη άποψη για την ομάδα. Είχε την ομάδα, είναι γνώστης της πραγματικότητος, είναι γνώστης και της Super Link, και δεν πρόκειται να φάει παραμύθι γιατί ξέρει τι ρόλο παίζουν οι ποδοσφαιριστές. Το πρόβλημα, παιδιά, σε μια ομάδα είναι αν υπάρχουν παραπανήσεις γνώμες. Η δική μου άποψη είναι ότι αυτός ο οποίος πληρώνει, σε συνεργασία με τον τεχνικό διευθυντή και τον προπονητή, να καθίσουν κάτω και να πάρουν κάποιες αποφάσεις. Η περίπτωση της Super Link δεν είναι άντε ήρθαμε και να ξαναγυρίσουμε πίσω, γιατί το κάναμε δύο φορές επί Θεοδωρίδη και την πατήσαμε. Και εγώ έκανα κάποια λάθη εκεί με τους προπονητές και όλα τα σχετικά. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Σε αυτή τη φάση τώρα, μίλησα και με τον Γενικό Κουμανταδόρο, τον Γκαζία.
Ο άνθρωπος περιμένει να τελειώσει η γιορτή που θα κάνουμε την άλλη Τετάρτη με τον ΠΑΟΚ και πλέον μετά τους πανηγυρισμούς θα πάρει τις αποφάσεις του και θα ανακοινωθούν. Θα κάνει μια συνέντευξη σε εφόρες της ύλης. Αυτός πληρώνει μαζί με τους διοικούντες Σολούγκα και Αλέκο. Αυτοί παίρνουν τις αποφάσεις. Απλώς εγώ ποιο πρόβλημα έχω. Θα πει τώρα σε αν τι σε νοιάζει. Επειδή αγαπάμε την ομάδα, επειδή είμαστε 50 χρόνια στην ομάδα και όλα τα σχετικά. Ότι οποιοδήποτε απόφαση παίρνετε, να παίρνετε με γνώμονα το συμφέρον της ομάδος. Αυτό είναι το κυριότερο. Γιατί η ομάδα είναι πάνω από όλους μας. Και εγώ ξέρετε ότι έχω μια τρέλα γλυκιά. Αυτό είναι το θέμα το δικό μου. Άρα, για να το αφήσουμε το θέμα, για να μην ακούμε αριστερά και δεξιά δηλώσεις, έρχεται ο Γκαρσία, φεύγει ο Δερμιντζάκης, έρχεται ο Μέμος ο Κεφτετζής, φεύγει ο Γιάννης ο Μέμουρας, σας λέω απλά και κατανοητά, ο κύριος Καζίας μετά τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ τη γιορτή, θα βγει, θα μιλήσει και από εκεί πέρα θα μάθει όλη ποια είναι η πραγματικότητα και η κάθε απόφαση που παίρνει η δική του, γιατί αυτός πληρώνει. Όλα τα υπόλοιπα περισσεύουν. Όμως, παρά τα όσα ακούγονται, ακούγοντας και τις δηλώσεις του κυρίου Δερμιντζάκη, ο άνθρωπος είπε ότι εγώ έχω κάνει την έκθεση μου, είμαι έτοιμος. Αυτό είναι που χαρακτηρίζει έναν προπονητή. Ξέρει ανά πάσα στιγμή, έχει λόγο, έχει άποψη και λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Ότι εγώ είμαι έτοιμος, έχω την άποψή μου και πέρα πρέπει να συναντηθώ με τον μεγαλομέτωχο. Καθένας, παιδιά, έχει κόκκινες γραμμές. Διαβάζω για έναν προπονητή σε επίπεδο Super Link, τον είπαν ότι εμείς θα κάναμε τις μεταγραφές, σημειώνουμε το μισθό, άμα θες φύγε. Σαν να του λένε ότι ξέρεις και να ξεκινήσεις ένα μήνα, σε δύο μήνες θα φύγεις. Αυτό έγινε και στο παρελθόν. Οπότε αυτό το θεματάκι το κλείνουμε εδώ. Το πρόβλημα για μένα το πιο σπουδαίο ξεκινάει από το γηπεδικό. Γιατί το λέω αυτό εδώ. Την επόμενη Δευτέρα, όπως υποσχέθηκε ο Δήμαρχος, 99% θα έχει αποκρισταλωμένη γνώμη από όλα τα θέματα. Έχω μιλήσει και με τον Αντιδήμαρχο, τον ειδικό, τον κύριο Χρυσαθίδη. Πιστεύω να βγει, να δώσει απαντήσεις και να δώσει και ημερομηνίες για το γήπεδο. Είναι ένα θεματάκι πάρα πολύ δύσκολο, το θέμα του γήπεδου. Γιατί αν ακούσω αριστερά και δεξιά πολύ άλλο, θα παίξουμε στην Ξάνθη. Ξάνθη δεν μπορεί να παίξουμε, δεν είναι γήπεδο, θα παίξουμε Καφτατζόγλιο. Αυτό δεν έχει νόμιμη άδεια. Θα παίξουμε στην Τούμπα, θα παίξουμε στο Χαριλάο. Αυτό εμένα με φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση. Γιατί το λέω αυτό εδώ. Ξοδεύομαι στην Αλφα Εθνική, δίνω τα επιπλέον λεφτά για να κατοχυρώσω την άνοδο, ξεφεύγω από το μπάτζετ με την προοπτική ότι σε επίπεδο Super League Αλφα Εθνική, θα το πω εγώ, Β' Αλφα Εθνική θα λέω, να πάρω 5 φράγκα παραπάνω για να μπορέσω να καλύψω και ένα μέρος της χασούρας. Όμως, μην νομίζετε ότι όλες οι ομάδες έχουν κέρδος. Γιατί δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις σε επίπεδο Β' Εθνικής. Από τη μια στιγμή στη Β' είσαι πρωταγωνιστής και παίζεις με ομάδες οι οποίες είναι μισοδιαλυμένες. Και από την άλλη πλευρά πηγαίνεις σε μια Α' Εθνική η οποία έχει φουλ ομαδάρες, μεταγραφές και όλα τα σχετικά. Έτσι, την οργάνωση και όλα τα σχετικά. Εμείς ερχόμαστε τώρα μετά από 12-13 χρόνια σε επίπεδο Α' Εθνικής. Ήρθαμε, είμαστε μέσα. Το θέμα είναι η επόμενη μέρα πώς θα είναι. Άρα το γηπεδικό είναι το Α και το Ω. Όταν εγώ ξοδεύω σαν διοίκηση, να μην λέω σαν Καζίας ή σαν Σολούγκας ή σαν Χατζηδημητρίου, αυτή είναι η της ΠΑΕ, λέω, ξοδεύομαι γιατί πλέον έχω ένα στάνταρ εσόδων από το στοίχημα, από τα τηλεοπτικά και όλα τα σχετικά. Βάζω τώρα το κεφάλι ο κόσμος μέσα, γιατί ρε παιδιά, με 15,5 άτομα στο γήπεδο, γιατί να έρθει η Νόβα ή η Κοσμοτέ και να πει ότι ξέρεις, εγώ θέλω να έρθω σε εσάς. Έκλεισε ο Όφη, αν δεν κάνω λάθος, ποια ομάδα νομίζω, έκλεισε, λέει, συμβόλαιο για τα επόμενα 2 έτη. Ναι, αλλά ο Όφη ήταν, έχει γεμάτο το γήπεδο. Θα με πει τώρα άλλος σε επίπεδο Α' Εθνικής και εμείς θα το γεμίσουμε. Μακάρι να διαψευθώ εγώ. Εγώ δεν το παίζω παντογνώστης. Εγώ έχω ζήσει όλες τις καλές εποχές με τον Πανσεραϊκό και με τον κόσμο. Και περιμένω περισσότερη ανταπόκριση. Όντως ήμασταν στα χαμένα, όντως ήμασταν κυνηγημένοι. Όντως είχαμε φτάσει μια ανάσα από το να διαλυθούμε. Τώρα όμως δείχνουμε ένα υγιές πρόσωπο.
Το υγιές πρόσωπο για να συνεχίσει να είναι υγιές και να μην μπει σε παρατράγουδα, όπως γινόταν παλιά στην Ανίτα Πάνια, έτσι λέω τώρα εκεί, με τον Γκάτμαν, πρέπει αυτός ο οποίος βάζει τα λεφτά να στηριχθεί. Όταν όμως εγώ σαν Πασεραϊκός δεν έχω ακόμη σιγουρέψει το κεφάλαιο γήπεδο, γι' αυτό λέμε ο Δήμαρχος θα βγει να απαντήσει ευθέως και να μας πει την άποψη του άνθρωπος και το γιατί και ποιος θέλει και όλα τα σχετικά, τότε εγώ σαν διοίκηση κάθομαι σε αναμένα κάρβουνα. Γιατί ναι μεν έχω κάποια έσοδα από το κράτος, από τηλεοπτικά ή από στοιχηματικές εταιρείες, μένει όμως το κεφάλαιο διαρκείας, χορηγίες, διαφημίσεις. Πώς εγώ θα ζητήσω διαφήμιση από το Volta τώρα λέω ή από την Κορυφή, έτσι που τα βλέπω μπροστά μου, ή από την Benelux ή από την BSI, εκεί τώρα βλέπω εικόνες, όταν δεν υπάρχει περίπτωση, δεν είπα δεν, υπάρχει μια περίπτωση να μην αγωνιστώ στο γήπεδό μου. Καταλάβατε, είναι πραγματικά. Πώς θα πουλήσω διαρκείας, πώς θα πάρω διαφημίσεις, πώς θα πάρω χορηγίες. Γι' αυτό ακριβώς το γηπεδικό αυτή τη στιγμή είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ δύσκολο, το οποίο πιστεύω να τελειώσει θετικά. Και εντάξει, να είπαμε πολλά για τον Δήμαρχο και για τη Δημοτική Αρχή και όλα τα σχετικά, όμως όταν τελειώσει το γήπεδο, έτσι στην ώρα του, θα πρέπει να πούμε και ένα μπράβο. Θα πεις τα αυτονόητα, θα τους πούμε μπράβο, είναι και αυτό ένα θεματάκι. Αλλά δεν θέλω τέτοια εποχή που περιμένω με τη χαρά της στέψης και όλο της γιορτής να βάζω μαύρες σκέψεις. Γι' αυτό πριν τη γιορτή θα ζητήσω να βγει ο Δήμαρχος, είχαμε συμφωνήσει, είπαμε μετά τις εκλογές, για να μπορέσουμε να πάρουμε κάποιες σωστές απαντήσεις από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι. Μπαίνω τώρα, το προπονητή το θέμα το περνάω, γιατί είπαμε θα κάνει μια ειδική συνέντευξη ο κύριος Καζίας και θα μιλήσει. Μπαίνω τώρα στο κεφάλαιο παίκτες. Όλοι, μα όλοι, είστε πρωταθλητές. Και οι 30, 33, δεν ξέρω πώς ακριβώς. Όλοι θέλετε να μείνετε στην ομάδα και έχετε απόλυτο δίκιο. Και εγώ όταν έπαιζα μπάλα ήθελα την ομάδα. Μια ομάδα η οποία έχει υγεία. Όμως παιδιά, για να μπορέσεις να μείνεις, θα πρέπει να δείξεις σε κάτι. Και ο προπονητής γνωρίζει το τι ακριβώς μπορεί ο καθένας. Ποιο είναι το λάθος τώρα, όχι για την ομάδα μας, στο ποδόσφαιρο μιλάω τώρα, για να πάρω γενικά. Σας είπα, υπάρχει ένα μοντέλο Ιωαννίνων που βγήκε η ομάδα από τη Β' Εθνική χωρίς να κάνει μεγάλες κινήσεις, βασίστηκε κάπου σε κάποια του, 3-4 προσταφαιρέσεις, η ομάδα σιγά σιγά, συγγνώμη, περπάτησε. Σε επίπεδο αμυντικής λειτουργίας, δείχνουμε ένα πολύ καλό πρόσωπο. Δεν θα χρειαστούμε μεγάλες αλλαγές. Δεν θέλω να πω τώρα τι ακριβώς, τη δική μου την άποψη ότι ξέρεις θα χρειαστεί αυτό εδώ. Δεν θέλω να μειώσω κανέναν. Έχουμε δυναμική. Σε μισοαμυντικό επίπεδο. Το θέμα είναι μεσοεπιθετικά. Δυστυχώς υστερούμε. Ας παρεξηγηθείτε όλοι. Δεν με απασχολεί. Τι βλέπω εγώ προσωπικά και το εκφράζω. Αν κάποιος έχει αντίθετη άποψη, εγώ είμαι ανοιχτός. Δεν κλείνω τηλέφωνα εγώ. Είμαι ανοιχτός εδώ και περιμένω και ακούω και τον κόσμο έξω. Λίγες φορές με τον κόσμο μαλώνουμε έξω από το γήπεδο και μου λέει, είναι η ομάδα αυτή. Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του και είναι σεβαστή. Ειδικά σεβαστή είναι από ανθρώπους οι οποίοι ματώνουν κάθε χρόνο. Ξέρετε με πόσα άτομα εγώ δεν μιλάω έξω στον δρόμο για λόγω του Πανσεραϊκού. Όμως δεν μπορώ να τους αδικήσω τους ανθρώπους, γιατί αυτοί οι άνθρωποι τους οποίους γόρυμαι σε κόντρα, το διαρκές το παίρνουν κάθε χρόνο. Το παίρνουν. Έναν άνθρωπο που είναι πιστός στην ομάδα, δεν μπορείς να τον πεις ότι δεν θα έχεις άποψη. Τώρα ότι κάποιοι ξαφνικά λένε ότι παρακολουθούμε 40 χρόνια ποδόσφαιρο και μάθαμε μπάλα, αυτό δεν μου λέει τίποτα εμένα. Γιατί κι εγώ πάω 40 χρόνια στα μπουζούκια και ξέρω να πετάω μόνο λουλούδια. Δεν ξέρω να παίζω μπουζούκι. Αυτό δεν έχει καμιά σχέση. Να μιλάμε με ποδοσφαιρικούς όρους. Λοιπόν, το θέμα είναι λεπτό. Πού εστιάζεται η λεπτότητα, η ποδοσφαιρική λεπτότητα. Όταν μου σερβίρουν έναν παίχτη, γιατί τώρα ξέρετε τι κάνουν κάποιοι. Αβέρτα, για να κάνουν τον καλό στις ομάδες, δεν μιλάω τώρα μόνο για τον Πασαρακό, μιλάω για τις ομάδες. Αυτοί οι οποίοι είναι τρίτο-τέταρτα στελέχη, για να το παίξουν ωραίο ότι υπάρχουν στην κοινωνία, στέλνουν ραβασάκια στους μανατζαρέους ότι θα χρειαστώ 5 μπακ, θα χρειαστώ 3 σεντριφόρ, θα χρειαστώ 4-5 μπακ. Αν κάποιος τσιμπήσει από αυτούς εδώ, εγώ στο έστειλα το χαρτί, άρα εγώ πρέπει να έχω λόγο. Καταλάβατε.
Ποιο είναι το θέμα στον προπονητή μετά? Ο προπονητής, μιλάω ποδοσφαιρικά πάντα, από τη στιγμή που γνωρίζει τις δυνατότητες ενός παίκτη που είναι στην ομάδα, με αυτό το οποίο του στέλνουνε, θα πρέπει να κάνει μια σύγκριση. Εξαντλώ όλα τα περιθώρια της ομάδος μου και των παικτών μου, και αν ο ξένας που μου προτείνουν ή δεν ξέρω εγώ τι, όποιος δει, ο X ποδοσφαιριστής, μπορεί να μου κάνει τη διαφορά και είναι κανείς από το δικό μου, να τον προτείνω. Όχι επειδή κάποιοι θέλουν να οικονομήσουν στην πλάτη της κάθε ομάδος, να έχουν υποχείριση στους προπονητές, να τους παίζουν παιχνιδάκια για να πάρουν 5 φραγκάκια. Κάποτε στην Ξάνθη, ανάλογα με τον παίχτη που έφερνε κάποιος, έπαιρνε και 5 φραγκάκια. Έτσι. Φέρε μου παίχτη που να αξίζει για να μπορέσω κι εγώ να δω άσπρη μέρα από αυτόν. Λοιπόν, είναι ένα θεματάκι πάρα πολύ λεπτό, το οποίο θα συζητήσουμε και στην πορεία. Εμείς πιστεύω, γιατί τους το λέω αυτό εδώ, γιατί κάποτε εγώ έκανα ένα λάθος, είπε Παπακώστα. Ο Παπακώστας, έτσι, ήταν αγαπητός από τον κόσμο. Ο κόσμος όμως έβλεπε επιφανειακά την ομάδα, δεν ήξερε τα από πίσω. Και ο Θεοδωρίδης σε κάποια φάση έκλεισε προπονητή του Γιώργου τον Παράσχο συγχωρημένος. Κύριε Χρυσανθίδη, σε κάποια φάση πρέπει να τα πεις τα πράγματα αυτά εδώ. Το λάθος δικό μου, εγώ επέμενα. Μετά από 5, από 3 μήνες, προετοιμασία και όλα τα σχετικά, φέραμε 5 δεξιά μπακ, φέραμε 5 σεντρεφόρ, αλλά δεν πήραμε εξάρια και σεντρεμπακ. Μεσοαμυντική λειτουργία τώρα εγώ έχω πάρα πολύ καλή. Έτσι. Αξιολογώ την μέσα, σαν μασεραϊκός τώρα μιλάω. Έτσι. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω παίκτες οι οποίοι έχουν πολλά ένσημα σε επίπεδο αλφαεθνικής για να φέρω έναν από το Ουσμπεκιστάν επειδή κάποιος έχει έναν ξάδερφο ή ένα θείο. Μέχρι και ο Γκότσος ο Στέργος μας έχει φέρει έναν συντριφόρο από τη Ρουμανία. Ξάδερφο, δεν ξέρω τι είναι αυτοί, έχουν και σχέση βλάχη εκεί. Δεν ξέρω αν ο παίκτης ήταν καλός, αλλά με 5 συντριφόρο τι θα τα κάνω. Σας είπα πώς λειτουργούν οι ομάδες. Και όταν πλέον η ομάδα δεν περπάτησε και με το σχωρημένο μαλώσαμε, μου λέει, εσύ δεν τον ήθελες, φίλε. Εγώ πληρώνω, εσύ τον ήθελες. Και φώναζες και έκανες και με τον κόσμο, διώξ' τον και πλήρωσε έναν καινούργιο προπονητή. Γι' αυτό σας λέω, θα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, θα αξιολογούμε σωστά και αυτοί οι οποίοι πληρώνουν και είναι στην πρώτη γραμμή, αυτοί θέλω, δεν είναι λέξη θέλω, ούτε απαιτώ. Είναι λαϊκό συνέστημα αυτό εδώ. Ότι θέλουμε να μας πούν για ποιο λόγο κάνουμε κάποιες κινήσεις. Γιατί πήρα δηλαδή τον Λαζαρίδη τον Νίκο να παίξει σεντερ μπακ και δεν πήρα τον Ηλία τον Βάσο. Θα πεις και δυο που 200 κιλά ήταν. Έτσι τρόπος το λέγει. Επειδή είδα τώρα το διαφημιστικό. Καταλάβατε. Οπότε στην περίπτωση αυτή, να ξέρετε για τους ποδοσφαιριστές, η τελική εικόνα μετράει, αλλά εγώ επιφανειακά σας βλέπω κάθε δεύτερη Κυριακή ή κάθε Κυριακή. Ο Δερμιντζάκης και ο κάθε Δερμιντζάκης και το team σας βλέπει κάθε μέρα σε κρύο, σε βροχή, σε αέρα και σε χιόνι και έχει αποκρισταλωμένη άποψη. Άλλο το επιφανειακό που βλέπω εγώ, άλλο το βασικό. Το ίδιο είναι και με το λείπασμα. Το βασικό είναι το βασικό λείπασμα. Το επιφανειακό είναι για να καλύπτει καταστάσεις. Για τα κεντρινισμένα φύλλα. Έτσι δεν είναι, Σωτήρη, ή κάνω λάθος? Και επειδή ξέρω τι θα συμβεί στο μέλλον, το γνωρίζω, επειδή ζούμε σε αυτή την πόλη πολλά χρόνια και έχουμε μεγαλώσει με τον Πανσεραϊκό, παιχνιδάκια θα προσπαθήσουν να κάνουν κάποιοι. Αξιολόγηση τι θα γίνει, γιατί αυτοί που θα φύγουν θα παρακαλάνε μέσα από τους μανατζαρέους τους και τους οικείους τους να μην περπατήσει ο Πανσεραϊκός για να πούνε το κλασικό «αν έπαιζε αυτός, αν έπαιζε εκείνος» και όλα τα σχετικά. Τα έχω δει, τα έχω ζήσει και τα λέω. Και οι χειρότεροι εχθροί του Πανσεραϊκού έγιναν αυτοί που δεν έπαιξαν τα παιδιά τους μπάλα. Και τι έγινε, ρε μάγκες, μόνο ο Πανσεραϊκός. Μέχρι προχθές τον Πανσεραϊκό δεν τον είχαμε σε υπόλοιψη. Μιλούσαμε καλύτερα και για το Παραλίμνιο. Δηλαδή, είναι δυνατόν να υπάρχει ένας καλός παίκτης, κύριε Ηλία Παπαγεωργίου και κύριε Παναγιώτη, που να μην τον θέλει ο προπονητής ή να μην τον θέλει ο πρόεδρος? Χατζόπουλε, έπαιξες μπάλα, γόρι μου, και πιστεύω κάποια πράγματα καταλαβαίνεις. Λοιπόν, τερματοφύλακας έπαιξε ο Κατσίκας. Σε λίγο πιστεύω θα είναι έτοιμος και ο βασικός που έπαιζε ο Γιαννίκουλου,
ο Κατσίκας, ο οποίος έχει σταθερότητα. Δεξιά Δελιγιανίδης, αριστερά Πεντηβράκης και κεντρικό αμυντικό δίδυμο Καρασαλίδης μαζί με τον Αυλονίτη. Στη θέση του Αυλονίτη πέρασε ο Παντεκίδης. Στη θέση του Δελιγιανίδη σε κάποια φάση που έγιναν αλλαγές, πέρασε πιο μπροστά, έχει περάσει ο Νάτσος μέσα, πέρασε ο Νάτσος δεξί μπακ. Ο Νάτσος, παιδιά, επανήλθε μετά από ένα διάστημα 6 μηνών. Σε λίγο περιμένω και τον εικονό μου, την αδυναμία μου. Λοιπόν, ο Νάτσος ήταν ένας παίκτης Α Εθνικής, ο οποίος είχε παραστάσεις και σας είπα μπορεί να παίξει όλες τις θέσεις στη μεσαία γραμμή, αλλά και πλαϊνός. Οπότε, οι τελευταίες αγωνιστικές, γι' αυτόν θα είναι ένα, πώς θα το πω ρε παιδί μου, ένα τεστ. Εάν και κατά πόσο μπορεί να συνεχίσει. Γιατί έχει την εμπειρία της Α Εθνικής. Στον Ατρόμητο ήταν, έπαιζε πρωταγωνιστικό ρόλο και ήταν από τους λεγόμενους βασικούς. Δεν ήταν δηλαδή τριτοτέταρτος. Πρωτοδεύτερος ήταν. Έχει μεγάλη σημασία και μεγάλη διαφορά, κύριε Σταμάτη Κάντζα. Στη θέση του Αυλονίτη πέρασε ο Παντεκίδης. Στάικος και Κολομπίνο στη μεσαία γραμμή σαν εξάρια. Με εμπειρία και οι δύο από Α Εθνική. Άλλος θετική, άλλος αρνητική και οι δύο παίκτες Α Εθνικής. Δεξιά και αριστερά Σοφιανός μαζί με τον Στίνα. Ο Στίνα είναι ένα εργαλείο τον οποίο ο Δρυμετζάκης το χρησιμοποιεί πάρα πολύ. Ο Σοφιανός πιστεύω, παιδιά, ότι μας εκπλήσει όλους. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μας εκπλήσει. Δηλαδή, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα φέρω το Ρασκόφ από το Κόσοβο για να φάω, να βγάλω εκτός το Σοφιανό το Σεραίο. Γιατί πρέπει να τον αξιολογήσω σωστά. Και κεντρικό αμυντικό δίδυμο Μπαϊρούβιτς και Κατσαντώνης. Πέρασε μέσα ο Θημιάνης στη θέση του Στάικου. Πέρασε ο Μασκανάκης στη θέση του Σοφιανού. Πέρασε και ο Σαΐτ που έβαλε και ένα πολύ ωραίο γκολ απέναντι στην άμυνα του Διαγόρα. Επειδή για το παραλίμιο θα μιλήσουμε την άλλη εβδομάδα, λέω τώρα με το φτωχό ποδοσφαιρικό μου μυαλό, άντε λέμε Διαγόρας έχει 5 φραγκάκια πληρώνει. Δεν θα έρθει κολλημώντας κάποιος αν πάει στο Διαγόρα. Αυτές οι ομάδες με το υλικό που έχουν δεν μπορούν να είναι αντίπαλοι του Πανσεραϊκού. Πολύ χαμηλό υποδοσφαιρικό επίπεδο υπάρχει στις ομάδες. Το λέω για τους παίκτες της Γάμα Εθνικής που ναι, να πάνε να παίξεις Β' Εθνική. Με τι προοπτική να πάνε να παίξεις. Με τι προοπτική. Άντε Διαγόρα, σας λέω, οικονομικά στέκεται κάπως και πληρώνει. Σας λέω αυτές οι ομάδες εδώ που έρχονται. Και δεν πειρά. Βλέπεις κάποιους παίκτες και λες, είναι δυνατόν αυτοί να παίζουν μπάλα. Όμως, έτσι ήμασταν κάποτε κι εμείς. Οπότε τώρα που έχουμε πάρει το δρόμο της Super League, θα πρέπει να κάνουμε σωστές αξιολογήσεις για να μην δώνουμε δικαιώματα. Παιδιά, θα πάω σε ένα διαφημιστικό και μπαίνω στο κεφάλαιο Αμμουδιά, γιατί με ενδιαφέρει και εκείνο, και μετά θα περάσουμε στον πρόεδρο της Ορεστιάδος. Περνάω τώρα στο κεφάλαιο Αμμουδιά. Είναι η ομάδα η οποία μας εκπροσωπεί σε επίπεδο νομού για την άνοδο στην Α, στην Γάμα Εθνική. Παίξαμε με το Σιδηροχώρι. Οι άνθρωποι του Σιδηροχωρίου πραγματικά με εντυπωσίαζαν με τον τρόπο λειτουργίας και σκέψης. Σε ένα γήπεδο που ήταν κάπως καλό υποφερτό, η βροχή έπαιξε σημαντικό ρόλο, αλλά η βροχή είναι αυτή η οποία χάλασε την έλευση του κόσμου. Λέω ότι αυτές τις ομάδες πρέπει να τις βοηθήσουμε που είναι υποψήφιες για τη Γάμα Εθνική. Στην προκειμένη περίπτωση εμείς μιλάμε για την Αμμουδιά. Και θα πρέπει να καταλάβουν οι παίκτες ότι αυτά τα μάτς για τους μικρούς είναι κλειδιά. Για τους έμπειρους είναι το μέλλον τους. Γιατί αν και εφόσον δεν βγούμε θα αρχίσουν τα αρνητικά σχόλια τα οποία θα σας συνοδεύουν και μετά. Βρήκατε ένα βλάκα ο οποίος βάζει 5 φραγκάκια. Στην ώρα τους. Το έχουν πει όλοι αυτό. Προπονητές, παράγοντες, πάντες, το γνωρίζουν όλοι. Μην αυτόν τον άνθρωπο τον κάνετε να σηκωθεί να φύγει. Σας το λέω. Τα έχω ζήσει όλα. Πλούσιος από το ποδόσφαιρο δεν γίνεσαι, παιδιά. Αλλά αποκτάς ένα όνομα, μια ποδοσφαιρική φήμη, γνωριμίες. Και αυτές μετράνε πιο πολύ από όλα τα λεφτά του κόσμου. Σας το λέω για να το καταλάβετε. Στην προκειμένη περίπτωση, ένας παίκτης για να μπορέσει μέσα από την Αμμουδιά να απαντήσει αυτό το σκαλοπάτι και να πάει παραπέρα, θα πρέπει από τα 10 παιχνίδια στα 8 να είναι πρωταγωνιστής
Στο ένα να μην βλέπετε και στο ένα να είναι κάπως υποφερτός. Δεν μπορεί όμως παίζοντας ένα παιχνίδι στο άλλο να μην βλεπόμαστε και να έχουμε απέτηση και να λέμε πολλά και διάφορα. Ούτε οι ποδοσφαιριστές πρέπει να μαλώνουν με τον κόσμο. Ο κόσμος πληρώνει και για μένα δεν είναι σωστό να βρίζει, αλλά δεν μπορείς τον κόσμο να το σταματήσεις. Ο ποδοσφαιριστής με την απόδοσή του και με τον τρόπο λειτουργίας του πρέπει να κερδίζει τον κόσμο. Για να σε πάρει μια ομάδα, για να σε πληρώσει, πάει να πει ότι έχεις ένα ποδοσφαιρικό παρελθόν και σε πιστεύει. Αυτό είναι το μόνο θετικό. Αλλά και εσύ πρέπει να το δείξεις μέσα στο γήπεδο. Όταν τα πρωτοκλασσά τα ονόματά μου δεν μου αποδίδουνε, τότε εγώ πώς θέλω να περάσω στην επόμενη φάση. Στον αγώνα με το Σιδηροχώρι είχαμε καλή παρουσία. Δεν ήμασταν δηλαδή να πω ότι ξέρεις δεν είμαστε καλοί. Όμως δεν με γεμίζει η ομάδα. Και αυτό είναι θεματάκι το οποίο πρέπει να το λύσετε εσείς. Έχουμε τώρα ένα μάτς την Τετάρτη μέσα στην Οριστιάδα. Πρέπει να φύγουμε από εκεί με θετικό αποτέλεσμα, γιατί η Οριστιάδα έκανε το ρεπό και έβγαλε 0-2 μες στο Βόλακα, ο οποίος Βόλακας ήταν καλός. Άρα θα πρέπει την Τετάρτη να δείξουμε ένα αγωνιστικό πρόσωπο τέτοιο, ούτως ώστε να μην χαθούν οι ελπίδες και ο κόσμος να έχει μια προσμονή, γιατί τα τελευταία δύο μάτς τα έχουμε εντός έδρας και με την Ελευθερούπολη και με την Ευκαρπία που λένε ότι είναι το φαβορί. Εγώ δεν πιστεύω στα φαβορί. Εγώ βλέπω στην αγωνιστικότητα μιας ομάδος. Προχθές να πω πάλι στον αγώνα με το Σιδηροχώρι, αμυντικά σταθήκαμε καλά. Οι δυο κεντρικοί αμυντικοί, δηλαδή ο Ηλίας Ογκάλιος μαζί με τον Φιλιππίδη. Και ο Φιλιππίδης τίνει να γίνει ο κορυφαίος της ομάδος. Γιατί διαισθάνεται ότι ξέρεις, εντάξει ρε παιδί μου, μπορεί να μην είμαι για γάμα εθνική λόγω της δουλειάς και όλα τα σχετικά, αλλά οφείλω σε αυτόν ο οποίος με δίνει 5 φράγκα να παίξω καλά και να τον δικαιώσω. Εγώ αυτούς τους παίκτες θέλω. Που να είναι του 6 και να δίνουν το 7. Όχι παίκτες του 10 που να μου δίνουν μια 4, μια 6,5 και μια 3,5. Ούτε να σταματάτε οι γονείς ή δεν ξέρω οποιοδήποτε άλλος και άμα κάνει κανένα τρίπλο το παιδί ή το εγγονό σας ή δεν ξέρω εγώ ο ξάδερφός σας. Τον είδες ρε μαλάκα. Εμείς είμαστε μαλάκες και εσείς είστε έξυπνοι. Εμείς δεν βλέπουμε μπάλα ή δεν θέλουμε να πάει η ομοδιά μπροστά. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία μάλλον δεν τα καταλαβαίνετε σωστά. Και ήθελα ρε παιδί, προχθές πήρα και τον Δερμιτζάκη. Το λέω, αλλά σε έχει βροχή. Το λέω, αλλά να πάμε να δούμε την ομάδα. Εντάξει, με την ομάδα είναι και θα έρθει κι άλλο μάτσο να δει ο άνθρωπος. Αλλά πώς να πω ότι δε σε αυτόν, δε σε εκείνον, γι' αυτό έχει μάτια. Και να θες να τον επηρεάσεις, ο αγωνιστικός χώρος έχει ένα πλεονέκτημα. Δεν έχει δέντρα. Τα καβάκια ή η αμμουδιά τα έχει απ' έξω. Αυτό είναι το πλεονέκτημα. Για να προπονητή να μπορεί να δει. Ήμασταν υποφερτοί, αλλά ρε παιδιά, έχετε δυνατότητες. Δηλαδή, με ένα θετικό αποτέλεσμα από την Οριστιάδα, αυτόματα θα πάρουμε μια χαρά και εσείς οι ίδιοι θα πιστέψετε στον εαυτό σας. Εάν δεν σας ήξερα ποδοσφαιρικά, θα έλεγα, αλλά δεν μπορείτε να πάτε παραπέρα, τόσο μπορείτε. Μα σας έχω δει. Γι' αυτό και βγαίνω μπροστά. Και γίνομαι κακός. Τερματοφύλακας έπαιξε Κωτογουλίδης. Δεξιά Παπαδόπουλος, αριστερά Νίκος Γκάλιος, Γκάλιος Ηλίας και Φιλιππίδης, η κεντρική αμυντική. Τσιχουρίδης και Ζερβές σαν εξάρια, μπροστά του ο Παπαδόπουλος, Ζιάκας δεξιά, ο Κωνσταντίνος σεντρεφόρ και ο Ζυγκερίδης αριστερά. Ένα θεματάκι που θέλω να πω, θα πω και ποιες ήταν οι αλλαγές μετά. Και ετοίμασέ μου τον πρόεδρο του Οριστιάδα, σε παρακαλώ. Πολύ ατομικότητα, ρε παιδιά. Όλοι κοιτάζετε τον εαυτό σας. Οι παραπανίσεις, τρίπλες, παιδιά παίζουν ρόλο. Όσο πιο απλά παίξεις, τόσο πιο εύκολα κερδίζεις τον αντίπολο, κερδίζεις και τον κόσμο. Δηλαδή, ξέρουμε αν έχετε δυνατότητες ή όχι. Μέσα από τις τρίπλες, τι περιμένετε να κάνετε δηλαδή. Από τις 10 πάσες, άμα κάνεις 8 πάσες λάθος και κάνεις μία σωστή, μην γυρνάς και λες ότι αμάν, είδες, τι να δω δηλαδή. Τι είμαστε, γκαβί, τι έχουμε δηλαδή. Τι έχουμε, πρεσβειοποία, δεν βλέπουμε. Αλλάξτε συμπεριφορά για το καλό σας. Για το καλό σας το λέω και σας είπα ορισμένα πραγματάκια. Μπήκε αλλαγή ο Λαδόπουλος, μπήκε αλλαγή ο Καζαντζίδης, μπήκε ο Αλμπανάκης, μπήκε ο Γιουριάδης ο Σάβας, μπήκε και ο Σιδηρόπουλος, ο κλασικός αρχηγός της ομάδος, ο οποίος προσπαθεί να βοηθήσει. Έχουμε δυνατότητες, έχουμε υλικό, έχουμε οργάνωση, δεν μας λείπει τίποτα. Ο Μπάμπης έχει εμπειρία, όλα τα υπόλοιπα παιδιά περισσεύουν. Περιμένω την Τετάρτη το απόγευμα, όταν θα πάρω τηλέφωνο να με πούνε ότι ξέρεις, φύγαμε με θετικό αποτέλεσμα. Ακούσατε την άποψη τη δική μου για την ομάδα της Αμμουδιάς.
Να ακούσουμε τώρα και την άποψη της Οριστιάδος, πώς ακριβώς βλέπει ο πρόεδρος ο κύριος Μαργαριτίδης το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνική. Το πρωτάθλημα των Μπαράζ για τη ΓΑΜΑ Εθνική. Τον έχουμε στη γραμμή. Παναγιώτη, καλησπέρα. Παναγιώτη. Καλησπέρα. Τι γίνεται, ρε πρόεδρε? Καλά, δόξα τω Θεώ. Καλά θα είσαι, γιατί διπλό έκανες, τρεπό έκανες. Με την αμμουδιά παίζεις που γνωρίζεις πέντε πραγματάκια. Εγώ προσπαθώ τώρα να τονώσω το ηθικό των παικτών, αλλά έχουμε και τον αντίπαλο πρόεδρο εδώ, ο οποίος ήταν και παλιός ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, την άποψή σου για τη μακρινή Οριστιάδα, η οποία είναι δεμένη με εμάς, γιατί παλιά ο Γιαννακίδης, ο Μπάμπης και άλλοι έπαιξαν στην Οριστιάδα της Β' Εθνικής. Ο κύριος Αρχοντίδης ήταν πρώτος προπονητής εκεί. Άρα έχουμε δέσιμο, να ξέρεις. Γνωρίζεις αρκετά του Γιαννακίδη, τον είχα εγώ. Τον είχα ποδοσφαιριστή, εγώ τον είχα στήσει τον Άρη, ρε. Τον Μπάμπη του Χρυσοστομίδη που είναι προπονητής τώρα στην Αμμουδιά. Ο Φουντουκίδης. Α, ήταν και... Ναι, είχαμε κι άλλους, καλά λες. Βέβαια. Και λοιπόν, παίξαν και δικαί μας στην Αμμουδιά. Έπαιξε ο Αλεξακούδης, ο Αντώνης. Α, είχαμε και αυτόν και τον Αντώνη, ναι. Ο Αντώνης έπαιξε στην Αμμουδιά, δικό μας παιδί που είναι στον Ορέστη. Εντάξει, ναι. Τώρα είδε τα λοιπόν. Του που παίξαν στην Αμμουδιά. Έχουμε ιδιαίτερη σχέση. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ για την εκπομπή σου. Τι να συγχαρώ, μαλώνουμε συνέχεια, ρε Παναγιώτη. Και συγχαρητήρια για τον Μπασεραϊκό. Συγχαρητήρια μέσα από την καρδιά μου, πραγματικά. Το ξέρω ότι μας αγαπάει η Θράκη. Το ξέρω. Εμείς οι Θρακιωτάκια είμαστε, το ξέρω. Λοιπόν, Παναγιώτη, γιατί σε πήρα τώρα τηλέφωνο? Επειδή μιλήσαμε προχθές τηλεφωνικά, θέλω την άποψή σου πώς ακριβώς βλέπεις τα μπαράζ και θέλω μια γενική εικόνα της Οριστιάδος και της περιοχής εκεί. Πώς ακριβώς βλέπουν το ποδόσφαιρο? Γιατί μετά από χρόνια θέλετε να ξαναμπείτε στο προσκήνιο. Δώσ' μου μια εικόνα. Κοίταξε, τα μπαράζ είναι ένα μίνι πρωτάθλημα. Εμάς προσωπικά μας ενδιαφέρει να βγούμε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ναι. Μια Οριστιάδα που εκπροσωπούμε μια μεγάλη περιφέρεια, την πόλη και όλων των Βόρειο Εύρων. Και βέβαια τώρα φέτος αν βγούμε θα είμαστε η μοναδική εκπρόσωπη από τον νομό Εύρο. Ναι. Μας ενδιαφέρει, δεν το συζητάμε. Τρεις βγαίνουν, κάποιοι θα στεναχωρηθούν, κάποιοι θα λυπηθούν, κάποιοι θα χαρούν. Εννοείται. Εύχομαι να είμαστε εμείς που θα χαρούμε. Ωραία. Τη δομή της ομάδας σου, δηλαδή, ποιος είναι εκτός από σένα, ποια άλλα παιδιά είναι εκεί? Ο προπονητής είναι ο Παναγιώτης ο Μελωνάς, με τεχνικό διευθυντή και τον Γιάννη τον Αναστασιάδη. Ναι. Γυμναστής είναι ο Γιώργος Αλεξακούδης. Έχουμε ένα πλήρες ρόστερ και μεγάλο ρόστερ. Με Κομισίδη, Λαζαρίδη. Α, είναι ο Κομισίδης ή καλά λες, έχεις δει για την περιοχή, ναι. Ναι, τον έχετε σαν δεξιμπάκ αυτόν ή τον βάλατε στην τριμπάκ? Πολύ εργαλείο. Ναι, κατάλαβα. Πολύ εργαλείο, ναι. Λοιπόν, εμένα με ενδιαφέρει, Παναγιώτη. Ο Χριστοφορίδης που έπαιξε και στον Πανσεραϊκό. Ναι. Ο Γιάννης. Έχουμε υλικό, ντόπια παιδιά. Το υλικό δεν με απασχολεί περισσότερο. Εμένα με ενδιαφέρει μέσα από την εκπομπή, επειδή να περνάμε ένα άλλο μοτίβο. Τα άτομα τα οποία στέκονται δίπλα στον κάθε Μαργαρίτη. Ο Μαργαρίτης είναι ο πρόεδρος και τον λένε όλοι πρόεδρος. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι σε βοηθάνε σένα? Και πώς ακριβώς λειτουργεί η αγορά της? Η αγορά βοηθάει πάρα πολύ. Και βέβαια μέσα στην εκπομπή σου θα την ευχαριστήσουμε. Η πόλη μας στηρίζει οικονομικά αρκετά. Ναι. Είναι ο Βαγγέλης ο Γιατσίδης που είναι και αυτός ελβετικός του γιας. Ναι, πολύ εργαλείο. Τέτοιους θέλουμε. Ο Χρήστος ο Θεοδωρίδης, ο Κώστας ο Γκρικίδης, ο Πόλο Δόβρης που και αυτός το ίδιο. Ο Νίκος ο Μητζηδιάς, ο Χασανίδης, όλοι είναι κοντά στην ομάδα. Τρέχουμε για το καλό του αρέσει. Έχουμε ακαδημίες, έχουμε γύρω σε 170 παιδιά ακαδημίες. Είναι ο Γιάννης ο Αθανασιάδης. Ναι. Δουλεύεις δηλαδή σε βάθος δουλεύεις. Δεν δουλεύεις σαν πρόεδρος επιφανειακά να πω φέτος άμα βγω, άντε διαλύω, άμα δεν βγω. Όχι. Έχουμε και μέσα προσθέσουμε τον Βόλα και είχαμε και από την ΚΑΠΑ 15 στην αποστολή. Α, κατάλαβα, ναι, έχεις τις δικές σας βάσεις. Αυτό είναι καλό. Ναι. Άρα έχετε μέλλον. Λοιπόν, το θέλουμε το μέλλον, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται. Χωρίς μέλλον δεν θα υπάρξει παρόν. Όλοι έτσι μιλάμε. Το σωστό το ξέρουμε ποιο είναι. Το θέμα είναι εάν εσύ, σαν πρόεδρος, βλέπεις συμπαράσταση για να μπορέσεις να κινηθείς και μου λες ότι η αγορά σας στηρίζει. Ναι, βλέπω συμπαράσταση. Βλέπω, ναι. Ωραία. Εγώ τώρα θα πω σε ένα άλλο θέμα, γιατί εμείς πολλές φορές εδώ μαλώνουμε με τους δημάρχους και όλα τα σχετικά. Η δημοτική αρχή, η περιφέρεια βοηθάει την Οριστιάδα? Είναι δίπλα. Εδώ είναι το θέμα. Η δημοτική αρχή, ναι. Με τον Δήμαρχο Μπροστάρη βοηθάει πάρα πολύ. Με τον Παπαϊάνο, του Γιάννη. Ναι. Βοηθάνε πάρα πολύ. Ό,τι του ζητάμε, εν πάση περιπτώσει, είναι κοντά μας. Έχουμε βέβαια και τις ελλείψεις μας. Λίγο το γήπεδο θέλουμε να το φτιάξουμε. Και σε αυτό είμαστε καλό δρόμο. Με την περιφέρεια
Είμαστε καλά, είμαστε το καλά. Το γήπεδο είναι της περιφέρειας, τι περιφέρεια μου λες τώρα, το γήπεδο της περιφέρειας. Το γήπεδο είναι δημοτικό, αλλά μπορεί με χρήματα από την περιφέρεια να γίνουν κάποιες βελτιώσεις. Ναι, γιατί άμα δεν γίνουν τώρα που έρχονται εκλογές, δεν γίνουν καμιά φορά. Αυτό λέμε. Εμείς αυτά εδώ δεν κάνω μια εκπομπή να πω αμάν Μαργαρίτηδης είναι καλό παιδί γιατί το γνώρισα. Το θέμα είναι πώς μπορούμε σε αυτήν την εκπομπή να πιέσουμε έμεσα πλην σαφώς να γίνουν κάποιες βελτιώσεις. Με τον Περιφερειάρχη μιλήσαμε, υποσχέθηκε μέσω του Δήμου. Από υποσχέσει έχω κουμπάσει εγώ, μαλλιά έβγαλα. Κι εγώ θα βγάλω σε λίγο, δεν έχω μαλλιά, θα βγάλω. Λοιπόν, για πες μου τώρα πώς βλέπεις τις ομάδες. Κάνε μια αναφορά στις ομάδες. Ξέκινα από το Βόλακα που πήγατε εκεί και μου είπαν ότι ο Βόλακας ήταν καλός και το παραδέχτηκε και κάποιος φίλος σου, νομίζω, μου είπε ότι ναι, όντως ο Βόλακας ήταν καλός. Ο Βόλακας ήταν καλός, πραγματικά ήταν καλός. Από αυτό που έχουμε δει. Τώρα όπως και εσύ όπως το αναφέρεις μπροστά δεν υπάρχουν φαβοροί. Το φαβορί είναι μέσα στο γήπεδο. Τώρα στα χαρτιά φαβοροί είναι όλοι. Πιστεύω η Αμμουδιά, εμείς, η Ευκαρπία, η Ελευθερούπολη έχουμε τον πρώτο λόγο. Έτσι που βλέπω εγώ τώρα μάλλον το Σιδηροχώρι μένει εκτός γιατί με μια ισοπαλία και μια ήττα μένει εκτός. Καλή ομάδα, νεανική ομάδα. Με άρεσαν και εμένα. Απλώς με έκαναν εντύπωση οι διοικούντες. Είναι κύριοι ρε παιδί μου, δηλαδή τους χαίρεσαι. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ούτε μεγάλα λόγια, ούτε θεωρίες. Μπράβο, τους παραδέχομαι. Όχι. Γι' αυτό και κρατιούνται τόσο χρόνια στο προσκήνιο. Ένα χωριό έξω από την Κομωτινή και βλέπεις ότι κρατιέται και γάμα εκεί παίζει και πρωταγωνιστεί. Ναι. Έχεις άποψη από Ευκαρπία, γιατί από Ελευθερούπολη δεν σε λέω, θα βγάλω τον Μπατσίδη μετά, ο οποίος μιλάει για όλο το ποδόσφαιρο. Δεν έχω άποψη. Αυτοί παίζουν σε πλαστικό γήπεδο στην έδρα τους. Ναι. Ας σε πλαστικό παίζουν. Κάλε μας Θεσσαλονίκη ρε τα και όλους τους έχουν γύρω γύρω. Και ο Πετινός έκανε, το πρώτο παιχνίδι του κέρδισε με την Αμμουδιά. Ναι, του κέρδισε 2-0, ναι. Τώρα έχασε προχθές την Ευκαρπία. Τώρα παίζουν μαζί την Τετάρτη με το Σιδηροχώρι. Και αυτοί όλοι, ναι, όλοι είμαστε και του Πετινός είναι. Εγώ, η δική μου άποψη τώρα, δεν ξέρω, όταν εκμεταλλεύεσαι την έδρα σωστά και μπορείς να τσιμπήσεις πόντους εκτός έδρας, όλα είναι ρόδινα. Εμείς αυτό λέμε, τουλάχιστον κάναμε το διπλό στο Βόλακα, δόξα τω Θεώ. Δώστε μας ένα βαθμό αύριο, μεθαύριο, επειδή μου, και εντάξει να είμαστε αγαπημένοι. Εντάξει, τι να κάνω. Λοιπόν, έχεις το ελεύθερο παιδί. Είναι ένα καταπληκτικό παιδί ο προπονητής μου, τον αγαπάμε πάρα πολύ. Ξέρω γιατί έκανε πολλά χρόνια εκεί. Ναι. Στον Ορέστη. Ναι. Θα έρθουν τα παιδιά να μείνουν και στην Ορσιάδα να μιλήσουμε, ξέρω εγώ. Ναι, αύριο το βράδυ θα έρθουν να γίνει. Εντάξει, ο καλύτερος σας κερδίζει. Μακάρι να μπορούσαμε πραγματικά να... Μέσα από την εκπομπή να κάνουμε και παιχνίδια, να τρώμε ντομάτες, γιατί είναι και της εποχής. Λοιπόν, Παναγιώτη, χάρηκα που σ' άκουσα. Θα έχουμε επαφές τώρα που γνωριστήκαμε. Θα ανέβω εγώ πάνω σουφλί εκεί με τον... Μακάρι, θα χαρούμε πολύ. Είμαστε φιλόξενοι. Θα βρεθούμε. Θρακιώτες δεν είστε, τι θα είστε, βρε. Μην πάω εκεί στο Πάστρα. Ο προπονητή τερματοφυλάκων είναι από τις Σέρες. Ποιον έχετε, ρε? Του Σάκη. Του Μύτικα. Αε. Ναι. Του μπαμπάς του είναι αυτός παίκτη του Σκακιστής. Συγχωρέθηκε ο μπαμπάς του πριν... Ναι. Με διαφεύγει το χωριό, από το χωριό που είναι. Δεν με διαφεύγει, είναι το χωριό του. Εντάξει. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Να είσαι καλά. Καλά, καλή, δεν σου λέω καλή πορεία επιτυχία. Στον Παθραϊκό, καλή πορεία. Καλή πορεία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλή επιτυχία σε όλους. Με υγεία. Πάνω απ' όλα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πρέπει, παιδιά, με τους Θρακιώτες αυτούς, εδώ και Θρακιώτες, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη είμαστε. Έβλεπα ένα ρεπορτάζ που έγινε προχθές σε πολιτικό επίπεδο. Από εδώ είναι οι ρίζες μας. Έτσι το θεωρούμε. Δεν ανήκουμε κεντρική Μακεδονία. Άστο. Από εδώ είμαστε. Λοιπόν, βγάλε μου τον κύριο τέτοιο, σε παρακαλώ. Βγάλε μου, σε παρακαλώ, να μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Πατσίδη από την Καβάλα. Λοιπόν, γιατί έχουμε γεγονότα και εκεί και τα υπόλοιπα θα τα πούμε. Θα σε πάρω τηλέφωνο. Λοιπόν, για Καβάλα, είπαμε από την Καβάλα, με παίρνει ένας φίλος τώρα τηλέφωνο. Θα βγάλουμε τον κύριο Πατσίδη να μιλήσουμε. Έχουμε να πούμε πολλά και διάφορα, παιδιά. Και μετά έχουμε να κάνουμε μια αναφορά στα τουρνά των Ακαδημιών ή μάλλον ας έρθουν καλύτερα εδώ ή των Ακαδημιών να μας μιλήσουν. Γιατί τώρα πλέον ο Ιούνιος είναι ο μήνας των Ακαδημιών και τα γεγονότα. Ας κάνουμε μια παρουσίαση των γεγονότων, ας τελειώσει το θέμα του Πανσεραϊκού, ας τελειώσει το θέμα της Αλεξανδρούπολης και μετά βλέπουμε τι κάνουμε. Έχουμε τον κύριο Πατσίδη. Έλα ρε Τάσο. Ναι. Τι γίνεται, καλησπέρα. Αγόρι μου, καλησπέρα. Λοιπόν,
Μιλούσα με τον πρόεδρο της Οριστιάδος, δεν τον άφησα να πει να μιλήσει καθόλου για την Καβάλα, να μην σας γκαντιμιάσω. Λοιπόν, για την Ελευθερούπολη, τον κουλιτό μας, τον Κατρακυλάκη εκεί, γι' αυτό. Λοιπόν, για πες μου τι έχουμε τώρα, τα νέα πρώτα από την Καβάλα, ναι στο και την περιοχή και τα υπόλοιπα μετά να πάμε στη Γάμα Εθνική. Εντάξει, όσον αφορά την Καβάλα, τον ΑΟΚ, περιμένουμε αυτή την εβδομάδα μία ακόμη έλευση του Γιάννη Διαμαντίδη στην πόλη, προκειμένου να συζητήσει εκ νέου με τους ανθρώπους και το ερασιτέχνη και... Με τον ερασιτέχνη τι θα συζητήσει, δηλαδή να πάρω ερασιτέχνη την εγγύηση ότι ξέρεις θα περπατήσουμε την ομάδα εμείς. Ναι, οργανωτικά θέματα. Οργανωτικά, ναι. Οργανωτικά. Οργανωτικά θέματα. Και βέβαια παράλληλα είχε και την προηγούμενη εβδομάδα μια συνάντηση με τον προπονητή Γιώργο Αγγελίδη, όπου του έγινε και μια ενημέρωση για το ρόστερ της ομάδας και την έκθεση που έχει παραδώσει ο Γιώργος Αγγελίδης. Έτσι κάνουν οι σωστοί προπονητές. Για το ποιοι θα μείνουν και ποιοι θα φύγουν. Ναι. Να σημειώσουμε ότι ο Γιώργος Αγγελίδης είτε έτσι είτε αλλιώς θα είναι στο προπονητικό team του ΑΟΚ, δηλαδή εννοώ είτε σαν πρώτος προπονητής είτε ως συνεργάτης του νέου προπονητή. Ως συνεργάτης Βάλτο, ο προπονητής μπορεί να είναι και έκπληξη καλή. Λοιπόν, σε λέω εγώ τώρα τυχαία. Και εμένα οι πληροφορίες μου έτσι λένε. Θα πρέπει να περιμένουμε όμως λίγο πάνω σε αυτό το θέμα. Κοίταξε να σου πω κάτι. Επειδή το ψάξα το θέμα και έλεγα να μην φάμε κανένα φορφούρι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει εγγύηση. Έτσι. Υπάρχει εγγύηση. Στα λέω καθαρά. Αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζουν από ποδόσφαιρο και δεν θέλουν ακριβολόγια. Είναι αποφασισμένοι να βγάλουν την ομάδα. Και αυτό είναι καλό. Ναι, αυτό νομίζω ότι είναι φανερό. Είναι φανερό ότι θέλουν να βγάλουν την ομάδα Super League 2. Αυτός θα είναι ο μεγάλος ο στόχος. Η επιστροφή της Καβάλας του ΑΟΚ στη Super League 2. Γιατί πλέον πέρα... χρειάζονται πολλά πράγματα για να βγεις κατηγορία. Εννοείται. Αυτή τα περισσότερα τα έχουν. Μιλάω όριστα τώρα σαν να μιλάει η Ανίτα Πάνια. Να μην πάμε τώρα εκεί. Κατάλαβες, το λέω για να ξέρεις. Υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Ναι, λοιπόν, σίγουρα, σίγουρα. Το θέμα είναι ότι μετά από χρόνια η Καβάλα μπαίνει σε ένα τέτοιο. Θα αρχίσουν να ακούγονται αριστερά και δεξιά ότι από πίσω είναι ο Πορλιωτόπουλος, είναι ο Τσιμπανάκος. Είναι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ξεχωρίζουν το ποδόσφαιρο είναι μια παρέα. Και από τη στιγμή που ποντάρουν στην Καβάλα, αυτό είναι καλό. Το θέμα όμως είναι... Όλοι αυτούς που προανέφερες ήταν την προηγούμενη Τετάρτη σε ενωσιακό γήπεδο, στο παιχνίδι της Μικτής. Ναι, ωραία. Που απέναντι στην Πέλα. Πριν από 1,5 μήνες είπα κάποια πράγματα. Και στο θέμα του προπονητή μπορεί να έχουμε έκπληξη και να χαρούν όλοι. Να είναι χαρούν όλοι. Είναι ερωτηματικό το όνομα του προπονητή. Θα περιμένουμε μάλλον λίγες ημέρες, δεν νομίζω ότι θα αργήσει αυτό. Ας τελειώσουν κάποιες γιορτές που έχουμε και να κάνουμε. Και το άλλο που θα περιμένουμε είναι πλέον η ενίσχυση του ρόστερ. Βέβαια αυτό όμως ίσως οριοθετηθεί με την έλευση, την πρόσληψη του νέου προπονητή. Εννοείται, εννοείται. Ναι. Πάντα το σωστό είναι αυτό εδώ. Ο προπονητής σε συνεργασία με τους διοικούντες, αυτό εδώ. Η εμπειρία υπάρχει, έχουν ανεβάσει κι άλλες. Εντάξει, τώρα να μην εκθιάζουμε πράγματα, γιατί στο τέλος μπορούμε να αρχίσουμε να βρίζουμε. Το θέμα ποιο είναι. Απλά είναι μια νέα εποχή για την Καβάλα. Αυτό είναι το θέμα. Απ' την άλλη πλευρά όμως, όπως ακριβώς ενισχύεται η Καβάλα, εγώ έμαθα και δεν ξέρω τι απόψεις έχεις εσύ, ο Πανθρακικός. Μέσα από την κίνηση του προπονητή και μέσα από την κίνηση κάποιων στελεχών, καινούριων Μαραντάς, Τσετινές, προπονητής ο Φάνης Ουγγέκας, νομίζω μπήκε και ο φίλος μου ο Σαβάκης, ο Θόδωρος στην ομάδα, δείχνει ότι θέλει και αυτός να χτυπήσει την άνοδο. Εδώ υπάρχει ένα θεματάκι. Ναι, ο Πατραϊκός, βέβαια διάβασα σήμερα ότι υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις των φιλάθλων της ομάδας για την αποχώρηση του Μπαχαρίδη. Και εγώ εδώ και εμένα. Και εμένα με βλέπω σύμφωνο, όταν εγώ χωρίς να έχω τη στήριξη, χωρίς, ξαφνικά παίζω ένα πρωταγωνιστικό ρόλο σαν Πανθρακικός, γιατί ο προπονητής είναι αυτή. Δηλαδή, εδώ είναι η σωστή αξιολόγηση. Αλλά αυτοί οι οποίοι διοικούν, αυτοί θα δώσουν και λόγο. Δεν μπορώ να δώσω εγώ μέσα από την εκπομπή για να κάνω το παιχνίδι κανενός. Ούτε του Φάνη του Γκέκα, ούτε του Μπαχαρίδη, ούτε του Σαβάκη, ούτε του Πατσίδη. Κατάλαβες. Εγώ είμαι με τον Πανθρακικό. Ναι, είναι μια ομάδα ιστορική. Κοίταξε τώρα, με τον Πανθρακικό υπάρχει αυτό που λες και εσύ πάρα πολύ σωστά. Δηλαδή, ποιες θα είναι οι διοικητικές αποφάσεις και αν θα έχουν η διοίκηση αυτούς τους παίκτες που προανέφερες και που είναι βέβαια
πολύ έμπειροι και αυτοί στον χώρο του ποδοσφαίρου, και ο Σαβάκης και ο Σετιντένς, δεν το συζητάμε. Και ο Μαραντάς που μου είπαν, δεν ξέρω τι ρόλο θα έχει ο καθένας. Αυτές είναι οι πληροφορίες που φτάνουν σε εμάς. Όταν θα έρθει η ώρα, εγώ μες τη βδομάδα θα μιλήσω φυσικά με τους ανθρώπους για να έχουμε απόψεις σωστές εδώ, να δικαιωνόμαστε με αυτά που λέμε, όχι να εκτιθόμεθα. Πάντως το έργο του Μπαχαρίδη θεωρείται επιτυχημένο, δεν το συζητάμε αυτό. Λογικό είναι αυτό εδώ. Έτσι, ο άνθρωπος τους πήρε από το τοπικό, τους πήγε στην ΓΑΜΑ Εθνική, ήταν ο Παθραϊκός από τις ομάδες που σώθηκαν πάρα πολύ γρήγορα, δεν κινδύνευσε σε καμία περίπτωση, ιδιαίτερα ανταγωνιστικός σε όλη τη σεζόν που μας πέρασε. Τώρα, αν θέλουν το κάτι παραπάνω και πώς το θέλουν, θα φανεί και αυτό. Ωραία ρε φίλε, να σου πω κάτι τώρα. Ναι. Εγώ έχω στον έστω έναν προπονητή, ο οποίος με σώζει από το πουθενά. Κάνει πρωταθλητισμό δεύτερο γύρο. Εάν θέλω να πάω να κάνω του κάτι παραπάνω και του να αλλάξω, δεν θα υπάρχει μια δυσαρέσκεια και στις τάξεις του κόσμου που έχουν υγεία, ποδοσφαιρική υγεία. Ναι. Νομίζω ότι το πρώτο, δεν ξέρω, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, αλλά νομίζω ότι ο Κεχαγιάς έχει μείνει στον έστω. Απλά δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα. Και εκεί θα έχουμε πρόβλημα. Μην Κεχαγιάς. Η Κεχαγιάς δεν θα μείνει και για να κάνει βόλτες. Θα μείνει για να πάει για πρωτάθλημα. Έχει μια. Άρα ο Όμηρος θα μπερδευτεί. Βέβαια, και ο Νέστος, εγώ είχα και μάλιστα σε μια συζήτηση off the record σε ένα παιχνίδι που είχε έρθει εδώ και ο Δήμαρχος, ο κ. Μιχαλίδης. Θα μιλήσουμε για αυτόν από εβδομάδα, ναι. Είχε πει ότι αν θα σωθούμε, λέει, φέτος, του χρόνου ο στόχος θα είναι η άνοδος. Εδώ είναι Super το θέμα. Super League 2. Κλανθαρκικός, Καβάλα, Νέστος, όλοι για άνοδο. Εδώ ξαδρά μας δεν ξέρουν τι γίνεται με τα χρέη, άμα έχουν πρόβλημα ή όχι. Θα μιλήσουμε και με αυτούς. Υπάρχει ένα μπέρδεμα. Απλά η δόξα έχει παρακαταθεί τη φετινή από ένα σημείο και μετά πάρα πολύ καλή πορεία. Ναι. Έτσι, με νεαρούς παίκτες. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό για τη δόξα δράμας. Ωραία. Με ένα προπονητή που δούλεψε πολύ με νέα παιδιά. Τον και Αποστολίδη, λες τώρα, έτσι. Ορίστε. Ποιο ήταν προπονητής τώρα στη δόξα δράμας. Αποστολίδης μετά. Αποστολίδης. Μετά τον. Και Τσιεμενίδη, ναι. Έτσι, υπήρχε εντελώς ένα διαφορετικό ρόστερ με άλλον προπονητή, δηλαδή έφυγαν κάποια βαριά συμβόλαια από τη δόξα δράμας, αποκτήθηκαν νέα παιδιά από την περιοχή, τους δόθηκε ο χρόνος συμμετοχής και αυτά τα νέα παιδιά οδήγησαν τη δόξα δράμας σε μια καταπληκτική πορεία. Δικαίωσαν και τον προπονητή, ωραία. Βεβαίως. Ναι. Πάμε τώρα στον κολλητό μας, τον Κατρακυλάκη. Τι γίνεται εκεί, για δώσ' μας. Ο Κατρακυλάκης έχει ρεπό την Τετάρτη. Ο Ορφέας έχει αυτή τη στιγμή. Ποιο μάτς θα πάει να δει τώρα? Την Ευκαρπία θα πάει να δει. Γιατί την Κυριακή παίζουμε Ορφέας Ευκαρπία. Κυριακή? Ναι, έχει ρεπό τώρα την Τετάρτη. Και μετά είναι το Ορφέας Ευκαρπία που νομίζω ότι θα είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι του Ορφέα στην προσπάθειά του να επανέλθει μετά από 8 χρόνια στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Ναι. Έχει 4 βαθμούς, μία ισοπαλία, μία νίκη, η Τετάρτη δεν παίζει και μετά φιλοξενεί την Ευκαρπία πριν παίξει 2 παιχνίδια εκτός έδρας με Πετινό και Αμμουδιά και έρθει η Οριστιάδα τελευταίο παιχνίδι στην Ελευθερούπολη. Ναι, αλλά αν κερδίζει την Ευκαρπία και πάει 7 βαθμούς, νομίζω ότι το νερό στο αυλάκι πήκε. Ναι, λογικό είναι αυτό που λες. Ναι, γιατί θα πάει στους 7, μετά ένα μάτς θα κλέψει, δεν υπάρχει περίπτωση. Ωραία. Στα 3 τα επόμενα νομίζω ότι με 10 βαθμούς 11 εκεί θα υπάρχει άνοδος. Ωραία. Λοιπόν, οπότε εντάξει, κλείνουμε το κεφάλαιο εδώ. Ναι, για τον Ορφέα. Ως την επόμενη ιδέα. Α, για τον Ορφέα, ναι. Να πω ότι έβγαλε μια κούραση στο μάτι με τη δόξα Βόλακα, αλλά πήρε αυτό που ήθελε. Η κούραση αυτή οφείλεται στα πολλά και συνεχόμενα παιχνίδια που είχε. Ήταν και του Κυπέλλου, με τις βροχές και όλα τα σχετικά. Βέβαια, ναι. Ήταν με την Τρίτη με τον Κεραυνό. Παίρνει μετά, έπαιξε Σάββατο κατευθείαν στο Δάκο Μουτινής με το Σιδηροχώρι. Εκεί θα μπορούσε βέβαια να πάρει το τρίποντο και να έχει τώρα 6 βαθμούς, αλλά με το αν. Και με όλα αυτά δεν γίνεται τα λαβέρι που λέμε, ό,τι γράφει το ταμπλό. Πήρε, εκεί είχε την ισοπαλία, πήρε με τη δόξα Βόλακα και ένα τρίποντο με μεγάλη δυσκολία, έχει 4 και προχωράει. Καλό είναι αυτό. Λοιπόν, Πέμπτη θα βάλουμε αγώνα να δούμε γιατί τώρα δεν έχουμε ακόμη γεγονότα, οπότε την επόμενη Δευτέρα θα έχουμε διπλά. Να πω εγώ, με συγχωρείς κιόλας, μια είδηση στο τοπικό, ναι. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο, ο Χάρης Παπάς ότι είναι ο νέος προπονητής στον ΑΕΤΟ Φρυνίου. Α, ο Χάρης. Α, επανέρχεται. Είχε πάει, έφυγε βοηθός. Μετά από 2 χρόνια. Ναι, ναι, ξαναγυρίζει. Άρα, ο Καρβέλης από τώρα ετοιμάζεται. Ετοιμάζεται, δεν θα πάει με ένα νικό προφίλ.
Θα δούμε. Και, γιατί βέβαια ο Καρβέλης, κοίταξε τώρα, ο Χάρης Παπάς είναι ένας προπονητής που σίγουρα θέλει να δουλέψει με αρκετά νέα παιδιά. Από την άλλη, ο Αετός Οφρυνίου είναι από τα πιο δυνατά ονόματα της Α κατηγορίας και οφείλει να πρωταγωνιστήσει. Εδώ τώρα θα δούμε λίγο πώς θα οριοθετήσουν το στόχο ο Παπάς, ο Χάρης, με τη διοίκηση, έτσι από κοινού. Εννοείται. Αυτό θα γίνει. Οπότε έχουμε κάποιον άνθρωπο εκεί που μπορούμε να επικοινωνήσουμε, να μας τα πει και ο ίδιος. Βεβαίως, βεβαίως. Πάντως, νομίζω επαληθεύτηκαν τα προγνωστικά, δηλαδή μετά την αποχώρηση του Παντελή Στυλιανού, νομίζω ότι ήταν το φαβορί ο Παπάς να προσληφθεί στον Αετό Φρυνίου, να δώσει τα χέρια. Έχει και παρελθόν, για. Ναι, δεν είχε προλάβει να δουλέψει πάρα πολύ, γιατί είχε φύγει για το προπονητικό team της Ξάνθης. Ναι, το θυμάμαι. Ναι, ναι. Ωραία, και τώρα επιστρέφει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, την επόμενη Δευτέρα. Καλό βράδυ να έχεις. Εγώ ευχαριστώ, είμαι στη διάθεσή σας όποτε θέλετε. Δεν χρειάζεται, είμαι στη διάθεσή σας. Είμαστε φίλοι, τελείωση μιλάμε. Απλώς θέλω να βρούμε και έναν άνθρωπο στην Κομωτινή. Να μιλάμε και με αυτόν Οριστιάδα, βρήκαμε τον πρόεδρο. Έχουμε, έχουμε εκεί επαφές. Το Δημήτρη, Πακιστή. Ωραία, βρέστο και αύριο μιλάμε με στο τηλέφωνο, να αλλάξουμε τηλέφωνα. Βέβαια. Αυτό είναι, νομίζω, ο κατάλληλος να μας ενημερώνει για τον Παθραϊκό. Είναι πάρα πολύ κοντά στο ρεπορτάζ του Παθραϊκού. Ωραία, αυτό θέλουμε. Thank you, ναι, βεβαίως. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Καλό βράδυ να έχεις. Καλό βράδυ σε όλους. Ωραία. Και περνάμε, παιδιά, στην Β' κατηγορία πρώτος όμιλος, 24η αγωνιστική. Ποντισμένο Βιρόνια 6-6. Αλιπασαλής, Δεχρατζής, Μυρόβαλης, Αθανασούλης, 2 Μεσιούρης, 3 ο Γεωργιάδης, Πολυχρονίδης, Βασιλείου Κωνσταντινίδης, 6-6. Μάγκες, τι παίξατε πόλο, παίζατε εκεί. Σιδηρόκαστρο Β' Νέο Πετρίτσι 2-1. Αβραμίδης Δρόλιος τα γκολ από το Σιδηρόκαστρο, ο Νικόλοφ τον γκολ από το Νέο Πετρίτσι. Πάω. Ο Μπακιρτζής. Ναι, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου, τα λες πολύ καλά. Ποιος είσαι, ρε φίλε, τώρα, γιατί τώρα λέμε... Ο Δημήτρης ο Μπακιρτζής από την Κομωτινή. Απ' την? Κομωτινή. Έλα ρε φίλε, γάμα, τώρα μιλούσαμε για... Λοιπόν, δώσε μου μια εικόνα, ρε φίλε, τώρα, γιατί εδώ θα τρελαθώ. Ακούω πολλά παράπονα, τέτοιο και λέω να επικοινωνήσω. Ανέβηκε σε άλφα εθνική και θα τρελαθείς τώρα. Τι είπες? Όχι γι' αυτό. Θα τρελαθώ με αυτά τα σενάρια που ακούς στη γάμα εθνική. Πολλά παραπάνω, δεν μπορώ, γι' αυτό οι πανί τα πάνε, δεν μπορώ να τα βγάλω, γιατί θα με κράξουν. Πολύ διαβασμένος είσαι. Δηλαδή, δεν θέλω, κοίταξε, σου πω κάτι. Άμα είναι κάτι σε ειρωνικό, να μου το πεις. Εγώ όχι ειρωνικό, τι ειρωνικό. Διαβασμένος, είπα τίποτα κακό. Όχι ρε φίλε. Εγώ κάποια γεγονότα για την Καβάλα, για τον Έστω, για τον δικά σας την ομάδα, μαθαίνω και τι γίνεται από εδώ, τι γίνεται από εκεί, αριστερά, δεξιά. Έχω μια επικοινωνία. Λοιπόν, εσύ τώρα αυτή τη υπογνώση της Κομωτινής, θα αλλάξουμε τα τηλέφωνά μας, θα το πάρεις από τον τέτοιον, να έχουμε μια επικοινωνία, να ακούω τη γνώμη τη δική σας. Εγώ απ' έξω τώρα από τις Σέρες, να ξέρω τι γίνεται στην Κομωτινή. Εντάξει, μπορώ να μιλήσω με τον Μάνο του Γαβριλίδη, μπορώ να μιλήσω με τον Σαββάκη που είναι και φίλος καλός, λόγω του γιού μου, λόγω του Παντελίδη. Αλλά εγώ θέλω τη δική σας την άποψη, τη δημοσιογραφική. Να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Ναι, ακόμα δεν υπάρχει τίποτα. Σίγουρο, το σίγουρο είναι ότι έφυγε την ομάδα ο Νίκος Μπαχαρίδης. Ναι. Που ήταν προπονητής. Ναι. Στην προκειμένη περίπτωση. Δεν ήταν ικανοποιημένη. Εσύ τώρα μιλάς σαν άνθρωπος της Κομωτινής ή σαν δημοσιογράφος? Από χόμπι είναι το δημοσιογράφος. Ναι, μου είπε τα καλύτερα λόγια εμένα ο κύριος Πατσίδης. Οπότε ρε φίλε, από χόμπι ό,τι να είναι. Αγαπάς την ομάδα όμως. Εννοείται. Είσαι εκεί. Ωραία, θα έχουμε μια επαφή. Από παλιά όταν ήταν ο Παθραγικός στη Γάμα Εθνική το 85, το 86, μετά στη Δέλτα Εθνική. Όταν έφερα τον Ανέστη από την, το Σαββίδη. Όταν φέρα. Ναι. Ωραία, θα κάνουμε καλή δουλειά. Λοιπόν, το Σλάτκο είχαμε... Το Σάκη, εντάξει, τώρα θα ακούει. Λοιπόν, άκουσε με λίγο, Δημήτρη. Έχω ακούσει ότι ο Τσετινές μαζί με τον Μαραντά θέλουν να έρθουν στην ομάδα κοντά και ότι η ομάδα θα διαβάσει σε ένα site ότι θα πάρει το Φάνη του Γκέκα σε προπονητή. Δεν μπορεί κανένας... Σε ποιο, στο Frank Sports? Κάπου το, εγώ δεν είμαι από τα κινητά, είμαι λίγο Γιούργια, να ξέρεις. Στα ίσια μιλάω, δεν έχω μηνύματα και τέτοια. Οπότε λέω εντάξει. Και λέω ότι ο Πανθρακικός θα αλλάξει, πάει να αλλάξει το ρου, τις ιστορίες και όλα τα σχετικά. Έγινε αυτή η συζήτηση. Εγώ θέλω από σένα να μάθω εάν θα ισχύσει κάτι από αυτά εδώ και αν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την υπέρβαση. Πολλά ακούγονται, η διοίκηση διέψευσε για τον Γκέκα, αλλά
πολλά έχουν αποσύρει την πόλη. Διέψευσε τον Τζέκα, αλλά διώξαμε τον Μπαχαρίδη. Ναι. Ήθελε να φύγει ο Νίκος ή έγινε εκείνη η συνένεση. Νομίζω δεν ήθελε να φύγει. Πώς, αφού η ομάδα πήγε καλά, σώθηκε άνετα. Αν άκουγε την εκπομπή μου, εγώ το είπα πιο μπροστά. Εγώ με ένα δεν με βρίσκει σύμφωνο, γιατί η ομάδα δεν πήγαινε για πρωτάθλημα και στάθηκε πάρα πολύ καλά. Και είδα ότι και ο κόσμος ήταν κοντά στην ομάδα. Δεν αγώναμε το παραλίμνιο εγώ, που ο κόσμος άρχισε να μου θυμίζει παλιές εποχές. Και αυτό ήταν θετικό. Τα υπόλοιπα δεν τα γνωρίζω. Να. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση αυτή ο Μαραντάς με τους Δεδενέ να βοηθήσουν να πάμε να κάνουμε την υπέρβαση? Θα μπουν κι άλλοι παράγοντες πάλι. Τη δική σου την άποψη θέλω. Όπου υπάρχει φωτιά, υπάρχει καπνός. Τώρα από εκεί και ύστερα θα περιμένουμε λίγο να δούμε κάποια επίσημη ανακοίνωση, να δούμε τι συμβαίνει. Ωραία όμως, θα σου πω κάτι, Δημήτρη. Θα σε λέω Δημήτρη, γιατί πιστεύω είσαι πιο μικρός από μένα. Λίγο πιο μικρός πιστεύω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, θα σου πω κάτι. Αυτό που λέω για την Καβάλα και όλα τα σχετικά, να ξέρεις ότι θα υπάρχει μια πίεση. Να μην συνεχίσω άλλο. Ναι, το πίεση είναι όμως καλό να υπάρχει στην κατηγορία, έτσι. Όχι, ναι, πίεση να υπάρχει, δηλαδή ανταγωνιστικές ομάδες. Εννοείται. Επειδή δεν μπορώ να μιλήσω διαφορετικά και κάνω τον Καραγκιόζη πολλές φορές, λέω πίεση. Όταν θα με πάρεις τηλέφωνο, γράψε το κινητό μου στον αέρα. Γράψε το, δεν κρύβομαι εγώ. Γράψε το τώρα να το έχεις κάποτε. Να με πάρεις αύριο να μιλήσουμε σε κάποια φάση. Θα το αφήσω εκεί στο κοντρόλ. Όχι, βρε, πάρε 6976, γράψει, τι φοβόμαστε τώρα. Τι είμαστε? 6976. 644-988. Γράψε Τάκης Βάβαλης. Λοιπόν, για να πες το 6976. 644. Ναι. 988. Ωραία. Εγώ έχω σχέση με τον Πανθρακικό και λόγω του Σαββάκη και παλιά και λόγω του Παντελίδη του Σάβα ήταν συνεργάτης και με το γιο μου, οπότε με ενδιαφέρει η Κομωτινή. Τα υπόλοιπα περισσεύουν. Θα έχουμε μαζί μια ανταπόκριση. Εγώ απλώς αύριο θα σου πω ορισμένα πραγματάκια, ψάξτε και την επόμενη Δευτέρα ξαναμιλάμε. Λοιπόν, να σου πω και δύο λόγια για την δόξα νέου σιδηροχωρίου. Α, ναι, προθέσεις με εντυπωσίασαν οι παράγοντες. Λοιπόν, στο πρώτο παιχνίδι κόντρα στην Ελευθερούπολη προσπάθησε καλύτερο. Σίγουρα η Ελευθερούπολη στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερη, δημιούργησε ευκαιρίες. Δεν κατάφερε να βάλει τον κόλλο. Να πάρει την νίκη, όσο θα την ήθελε ο κύριος Κατρακυλάκης. Τέλος πάντων, έρθει το παιχνίδι σώπαλο. Πήρε το πρώτο βαθμό, εδώ ξανά στο Ιδουχώριο. Την επόμενη αγωνιστική έπαιξη στην Αμμουδιά προσπάθησε. Ήμουνα εκεί. Να. Γνωρίστηκα με το Προεδρείο και μ' άφησαν καλές εντυπώσεις και το λέω και δημόσια να το ξέρεις. Έχουν μια νεανική ομάδα, ναι. Χαμηλών τόνων. Ο Σπύρος ο Κουτσογιάννης είναι προπονητής και μεθαύριο θα παίξουν στην έδρα τους με τον Πετινό, στο χωριό δηλαδή. Α, έχουμε σιδηροχώρη Πετινός. Ναι, οπότε δεν θα κάνουμε την πέμπτη κουμπί για να σε βγάλω, όμως από Δευτέρα, δηλαδή κάθε Δευτέρα θα βγαίνει ο Τάσος, θα βγαίνεις και εσύ να έχουμε τα γεγονότα, να τα λέτε όπως ακριβώς τα βλέπετε εσείς, για να μην λέω εγώ από εδώ θεωρίες. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό. Δεν λέμε ψέματα, ο κόσμος τα βλέπει. Ωραία, φίλε μου, ωραία, αυτό με ενδιαφέρει. Να δίνουμε τον κόσμο μεστές ειδήσεις. Εννοείται να πούμε καλή επιτυχία στην Αλφα Εθνική του Πασαραϊκό. Ευχαριστώ φίλε και όποτε είσαι διαθέσιμος θα έρθεις εδώ. Ο Περμιτζάκης, ο οποίος πέρασε από τον Πασαραϊκό. Ναι, βεβαίως. Τα καλύτερα. Είναι γνώστης της κατηγορίας και να πάει ότι το καλύτερο στην μεγάλη κατηγορία και να μείνει για χρόνια. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ αγόρι μου. Όποτε θες να δεις ένα αγώνα, άμα θες την άλλη Τετάρτη με τον ΠΑΟΚ να έρθεις, έλα εδώ, πάρε με τηλέφωνο. Να ανέβει η ομάδα με το καλό στην Αλφα Εθνική και του χρόνου. Να βλέπουμε και κανένα αγώνα. Να κάνουμε και κανένα φιλικό. Ναι. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη, επικοινωνούμε έτσι. Βράδυ, περιμένω τηλέφωνό σου. Καλό βράδυ. Λοιπόν, οπότε από τη στιγμή που θα έχουμε και από την Κομωτινή απευθείας, μένει η δόξα δράμαση και έχουμε τον Σάκη τον Μετρόπουλο, ο οποίος έχει γλυκιά τρέλα με την ομάδα, θα πάμε και εκεί. Λοιπόν, Ηρακλής Σερών Καπνόφυτο 3-0 ανεφαγόνος, ΠΑΟΚ Σερών Μίκη με Λευκόνας 2-1 με γκολ του Θωμόγλου και του Καλαμάρα, ο Ντιβάνι του γκολ από το Λευκόνα, κάτω μετρούσε 1800-03. Και Κερκίνη Πλατανάκια 2-1. Είπαμε ότι εδώ Πετρίτσι δεύτερο, πρώτο ο Ηρακλής Σερών, αλλάζουν κατηγορία. Β' κατηγορία δεύτερο όμιλο ψυχικό 7-0 3-0 και τελειώνουμε παιδιά με γκολ του Σταλιόπουλου και του Μαλαματένιου. Νέα Μπάφρα πως 2001-3. Παπαδόπουλος σκόρ για τη Νέα Μπάφρα, Καραμπατζάκης, Μπλατσιώτης και Πεμπές τα γκολ από τον πως 2000. Νιγρίτα 2018 Μεσολακιά 2-5, Καρδάρας Γεωργιάδης τα γκολ από πλευράς Νιγρίτας, 2 Γκούρτσας, 1 ο Γκούτσας, 1 ο Χατζούδης και 1 ο Σταθόπουλος από πλευράς Μεσολαγιάς, η οποία πήγε στη δεύτερη θέση. Νέος Σουλινέος Σκοπός 5-0, 2 Σίκαλος Καλαθάς, Δεδούσες και Πάγκαλης τα γκολ. Παπάς Παλαιοκόμη 3-1, Παλαιοκόμη κινδυνεύει να μείνει εκτός. Ο Παπάς με Δράκουγλου, Καρακολίδη και Βάνη, ο Γρυβέλης τον γκολ από την Παλαιοκόμη. Νταούλ, τον Καρακολίδη λέω, πάρε μαύριο τηλέφωνο να τηλεώνουμε. Για τον ηλεκτρολόγο μας λέω, όλους μάζεψε εκεί τους παππούδες Δράκουγλου, Καρακολίδη. Λοιπόν, αλλά
καταφέρνει ο κύριος Ψινάκης, έτσι τον λέγω, τον τραγουδιστή, τον προπονητή τους, να βγάλει την ομάδα και είναι μαγιά του. Και βαλτοτόπι Ελαιώνας 1-0 με γκολ του Μιλάρη. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Πάμε σε ένα διαφημιστικό και αυτόματα μετά έχουμε να δούμε δύο ματσάκια από τη Β' κατηγορία, τα οποία θα σας γεμίσουν το τέτοιο. Τον τελικό μεταξύ Αμμουδιάς και Καλοδένδρου που δεν σας το δείξαμε, από το ωραίο γήπεδο από πλευράς Χλωτάπητα του Παραλιμνίου, θα το δούμε την Πέμπτη. Καληνύχτα από μένα.